όρο των πιο εξειδικευμένων ανθρώπων, να μην πω τη λέξη τεχνοκρατών, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, όχι μόνο δηλαδή μέλη των κοινοβουλευτικών ομάδων, να συμπεριληφθούν σε κυβερνητικά σχήματα. Κυρία Ελένη Σωτηριάδου, από το ραδιόφωνο του Φλάς. Είστε εκεί, κυρία. Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Σας άκουσα χθες και σήμερα να κάνετε την αυτοκριτική σας, αναγνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση σε κάποιους τομείς θα έπρεπε να έχει κινηθεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Μιλήσατε όμως για πολιτικές και θα ήθελα να επιμείνω. Αναγνωρίζετε και λάθη σας σε αυτά τα 5 χρόνια διακυβέρνησης και σε επιλογές προσώπων. Ακούστε, για να μην παρεξηγούμαστε. Θεωρώ ότι είναι όπλο να έχεις το θάρρος της δημόσιας αυτοκριτικής. Αλλά αυτό μην νομίζετε ότι ταυτόχρονα δεν πιστεύω ότι η πολιτική στη γενική συνισταμένη που ακολουθήσαμε ήταν και είναι η σωστή πολιτική, η οποία απέδωσε αποτελέσματα. Καθαρές κουβέντες. Σε επίπεδο προσώπων, κανένας δεν είναι αλάνθαστος. Πρόσωπα δοκιμάζονται και θα σε έλεγα μάλιστα σε αυτό δεν υπάρχει και δυνατότητα να πεις ξεχάστε ότι μιλούμε για μένα, έτσι. Μιλάμε για οποιονδήποτε κάνει επιλογές προσώπων. Αυτό αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Ποτέ εκ των προτέρων δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος για το πώς θα αποδώσουν τα πρόσωπα, είτε είσαι διευθυντής επιχείρησης, είτε είσαι προπονητής ποδοσφαιρικής ομάδας, είτε είσαι πρωθυπουργός ή οτιδήποτε άλλο. Η εμπειρία αποδεικνύει. Ο κύριος Νίκος Οικονόμου από τον Αγγελιοφόρο. Κύριε Πρόεδρε, μία από τις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι και αυτό το παιχνίδι που γίνεται κάθε φορά με την πρώτη προσφυγή στις κάλπες. Δεν εννοώ εσάς, γενικότερα. Είπατε και χθες ότι μέσα στις προθέσεις σας ήταν να εξαντλήσετε την τετραετία, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Θα συνεννούσατε σήμερα σε μία πρόταση να καθιερωθεί υποχρεωτική τετραετή θητεία στις κυβερνήσεις. Μία πρόταση που πολλοί τη θεωρούν μία σημαντική βελτίωση και έναν εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος. Ακούστε, πριν από 4 χρόνια καταθέσαμε μία πρόταση για την αναθεώρηση συντάγματος. Είχα κάνει μία κέρια πολιτική επιλογή να την περιορίσουμε σε κάποια βασικά σημεία που πίστευα ότι μπορεί να βρεθεί συνένεση. Διαψεύστη. Έτσι. Η στάση του Πασόκ ήταν τελείως ανεύθυνη, απαράδεκτα αντιθεσμική, δυναμίτησε στην ουσία την αναθεώρηση και μάλιστα στα πιο ουσιαστικά τη σημεία. Και αν θέλετε το πιο τραγελαδικό, ακόμα και σε σημεία που συμφωνούσε. Αναφέρομαι δηλαδή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, συγκεκριμένη περίπτωση. Το λέω αυτό με την εξής έννοια. Ή αν θέλετε να προβληματιστούμε για τρόπους που μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα ενός πολιτικού συστήματος, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Βεβαίως αυτά θέλουν συνήθως συνταγματική πρόβλεψη ή συνταγματική αναθεώρηση. Είμαι διατεθειμένος να μπω σε αυτό το διάλογο και τη συζήτηση. Και θα σας έλεγα και 2-3 κορυφαίους χώρους για αυτό το διάλογο. Ο πρώτος είναι το εκλογικό σύστημα. Ο δεύτερος είναι η δυνατότητα της εκτελεστικής εξουσίας να επιβάλλει, με την καλή έννοια του όρου, τις πολιτικές που εφαρμόζει. Ξέρετε ότι σήμερα για να τιμωρήσετε έναν δημόσιο υπάλληλο, για να τον μετακινήσετε, πρέπει να υπάρχει έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη κοινωνία. Νομίζω έχει εξασφαλιστεί το ότι πλέον η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία δεν δημιουργεί, πώς να το πω έτσι, πογκρόμ διώξεων, αλλά δεν είναι δυνατόν από την άλλη πλευρά, όταν όλοι αναγνωρίζουμε ότι η δημόσια διοίκηση είναι ένα τα ζητήματα τα σοβαρά της χώρας, να μην μπορεί η εκτελεστική εξουσία, η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, τουλάχιστον να εφαρμόσει την πολιτική της. Το τρίτο είναι η επίκουσα ανάγκη να υπάρξει συνταγματικό δικαστήριο στη χώρα, για να μην έχουμε αυτές τις, αν θέλετε καμιά φορά, αντικρουόμενες ή εκ των υστέρων διαμορφούμενες αποφάσεις και νομολογίες. Και το τέταρτο θα ήταν να δούμε
το ευρύτερο ζήτημα ρόλου και αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι η ώρα για να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις, δεν είναι αυτό το διακύβευμα των εκλογών, αλλά εφόσον μπαίνουμε σε μια φάση μιας νέας Βουλής με πιθανή στο τέλος της μια νέα πρόταση αναθεώρησης, ενώ στο τέλος της επόμενης Βουλής, έτσι μην παρεξηγούμε, εγώ θα έβλεπα κεφάλαια τέτοια να ανοίξουν στο δημόσιο διάλογο. Το ζήτημα είναι ότι η χώρα επιτέλους πρέπει να επικυβερνηθεί με αποτελεσματικότερο τρόπο, το πολιτικό σύστημα να ξεφύγει από ιωθώτα και παραδόσεις που έχουν διαμορφωθεί βέβαια με τις δεκαετίες. Εδώ δεν θα το ρίξω στον έναν ή στον άλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειάζεται εξυγχρονισμό και θεσμικό εξυγχρονισμό. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση που είπατε, εντάξει, έχει μια βάση λογική. Από την άλλη πλευρά όμως σκεφτείτε, από την ώρα που είναι υποχρεωτική ή δεδηλωμένη, τι δυσκολίες θα μπορούσαν να προκύψουν. Άρα ναι, το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε θεσμούς που να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα, αλλά μου τρέψτε να πω, εδώ έχει και μεγάλη σημασία το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης. Κανένας δεν θα προσέφευγε σε εκλογές εάν γινόταν το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι τον κορυφαίο θεσμό των Πρόεδρων της Δημοκρατίας συμφωνούμε ή διαφωνούμε για το πρόσωπό του, αλλά όταν συμφωνούμε τον εκλέγουμε και δεν το κάνουμε αυτό εργαλείο εκβιασμού για μικροπολιτικά παιχνίδια. Ο κύριος Άγιος Βαγιάνος από την ΕΡΑ. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα δηλώσεις σας, αναφορές σας, δύσκολη μάχη, πρόκληση, προσωπικό στοίχημα. Πιστεύετε ότι θα κερδίσετε τις εκλογές? Ναι. Έτσι απλά. Για να μην νομίζετε ότι κάνω φραστικά σχήματα, ξέρω ότι είναι δύσκολη. Το ξέρω. Ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία έχουν παράπονο ή έχουν κάποια δυσαρέσκεια. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Νομίζετε ότι ζω εγώ. Απ' την άλλη όμως ξέρω ότι έχουμε τη σωστή πολιτική, το καθαρό μήνυμα, την πολιτική βούληση και η άλλη πλευρά δεν έχει τίποτα από αυτά. Και αυτό για 30 μέρες θα προσπαθήσω να το επικοινωνήσω όσο μπορώ καλύτερα και με όλη μου τη δύναμη και βεβαίως τους συνεργάτες και συναδέλφους προς τους Έλληνες πολίτες. Και πιστεύω ότι ναι, μπορεί να πετύχει. Ο κύριος Παναγιώτης Κακαλής από το Ριζοσπάστη. Κάθε φορά που ο παρακαθήμενος Υπουργός Οικονομίας ανακοινώνει κάποιο πακέτο, κρατικό πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων, δηλώνει ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις προκειμένου να στηρίξουμε την απασχόληση. Και ήδη από την αρχή του χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του πακέτου των 28 δις προς τις τράπεζες, έχετε μοιράσει γύρω στα 50 δισεκατομμύρια προς τις επιχειρήσεις. Όμως αυτό ακριβώς δεν κάνατε και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν στηρίζατε με όλα τα μέσα της επιχειρήσης στο όνομα της αντιμετώπισης της ανεργίας. Δεν μειώσατε τους φορολογικούς συντελεστές και τους χαρίσατε φόρους. Δεν προσφέρατε ζεστό χρήμα δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ με τους αναπτυξιακούς νόμους. Δεν ενθαρρύνατε τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τη μερική απασχόληση, τη μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Οδήγησε μήπως αυτή η πολιτική στη μείωση της πραγματικής ανεργίας? Το μόνο που κατάφερε ήταν να αυξηθούν οι θέσεις της μερικής απασχόλησης. Ζητάτε λοιπόν νοπή λαϊκή εντολή για την εφαρμογή μιας πολιτικής που έχει αποτύχει παταγωδώς να λύσει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και φορτώνει εξ ολοκλήρου τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους και στα άλλα λαϊκά στρώματα? Δέχομαι απόλυτα την παγιωμένη ιδεολογική μας διαφορά. Αυτό μας επιτρέπει και να αφαιρόμαστε με μεγαλύτερη αυρότητα ο ένας στον άλλον. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει κανένα, να μου επιτρέπετε. Κατά συνέπεια, εκείνο που θα σας πω είναι, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα σήμερα του φιλοσοφικά, ιδεολογικά, κοσμοθεωρητικά που ανήκει ο καθένας. Μπορώ να σας πω όμως ότι είναι τελείως εσφαλμένη η άποψη ότι η πολιτική που εφαρμόζουμε δεν έχει ως κύριο αποδέκτη τους εισοδηματικά ασθενέστερους. Απλώς να σας θυμίσω ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα ένα συνολικό πακέτο περισσότερο από 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχει κατευθυνθεί καθαρά στη στήριξη εργαζομένων, ανέργων και ευκαιριών απασχόλησης. Καθαρά. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν πρέπει να σας πω, επειδή μου λέτε για πολιτικές στήριξης των επιχειρήσεων, ξέρετε και ξέρω και ξέρουμε όλοι ότι στην Ελλάδα το 95% ίσως και παραπάνω είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτές απασχολούν λιγότερο από 10 ανθρώπους. Λοιπόν, αυτές τις επιχειρήσεις δεν έπρεπε μια κυβέρνηση να τις στηρίξει και μάλιστα σε κρίση? Δηλαδή, θα σας έλεγα ρητορικά, θα το κάνω το ερώτημα έτσι, εγώ είμαι πεπισμένος, δεν έπρεπε να κάνουμε το πρόγραμμα του Ταμείου Οικειοδοσίας που στήριξε μέχρι στιγμής 50.000 επιχειρήσεις και διατηρήθηκαν στη ζωή και διατήρησαν τις θέσεις εργασίας τους? Ο κύριος Κώστας Μελισσόπουλος από την εφημερίδα Βραδινή. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Χθες είπατε σκληρές αλήθειες. Θα ήθελα με την ίδια ειλικρίνεια και το χέρι στην καρδιά να μου απαντήσετε πιο εξειδικευμένα από όσο απαντήσατε πριν. Γυρίζοντας πίσω τον χρόνο, τι δεν θα κάνετε ξανά τόσο σε επιλογές προσώπων όσο και σε επιλογές πολιτικών και πολιτικών παρεμβάσεων? Ευχαριστώ. Εκείνο που με βεβαιότητα θα σας έλεγα είναι ότι με την εμπειρία αυτών των σχεδόν 6 ετών, εκείνο που θα έκανα είναι θα έσπροχνα τις μεταρρυθμίσεις με πολύ πιο έντονο τρόπο, χωρίς να περιμένω να γίνει υποτιθέμενος διάλογος κλπ. Ας σου πω ένα απλό παράδειγμα. Πίστευα καλοπροαίρετα, εσείς μπορεί να μου πείτε αφελώς, ότι δεν μπορεί να γίνουν μεγάλες τομές στην παιδεία ή στον νόμο για τα πανεπιστήμια, αν δεν προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος. Το ξεκινήσαμε το διάλογο τότε με την τότε υπουργό, την κυρία Γιαννάκου. Ξεκίνησε ο διάλογος στο Ζάπιο, μάλιστα. Ήρθε και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και μέσα σε 3 μήνες ένας-ένας είχαν αποχωρήσει από το διάλογο με διάφορες προφάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Φύγαν τα κόμματα, μετά άρχισαν να φεύγουν οι φορείς, οι συνδικαλιστικοί. Και τελικά έγινε κάποιος διάλογος, αλλά πάντως με πολύ λιγότερους από εκείνους που θα έπρεπε να είναι εκεί. Και επιτρέψτε μου να πω, όχι πάντα, μην αδικό, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ συχνά, διάλογος κοφών, δηλαδή παραλλήλων μονολόγων. Λοιπόν, εάν ήμουν πίσω το 2004, θα έλεγα 3 μήνες διάλογο, όποιος θέλει καταθέτει απόψη και προχωράμε. Ο κύριος Βαγγέλης Πλάκας από την εφημερίδα Μακεδονία. Κύριε Πρόεδρε, το 2004 και δεδομένης της καλής προσωπικής σχέσης που είχατε αναπτύξει με τον κύριο Ερντογάν, υπήρχε η αισιοδοξία, η εκτίμηση πως θα βελτιωθούν, θα υπάρχει και σε πολιτικό επίπεδο μια βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών. Σήμερα, με δεδομένες τις προκλήσεις από τη γειτονική χώρα, πιστεύετε πως το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί ή έχουν επιδεινωθεί? Αυτά τα χρόνια, τα 5,5 χρόνια που είστε πρωθυπουργός, έχετε δει κάποια συγκεκριμένη καλή κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας στο Κυπριακό, στο Αιγαίο, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή στις μειονότητες, και θεωρείτε ακόμα τον κύριο Ερντογάν φίλο σας? Να ξεκινήσω ανάποδα. Πιστεύω ότι η δυνατότητα επικοινωνίας με όλους τους ομολόγους μου ή του εκάστοτε πρωθυπουργού είναι σημαντικό, τουλάχιστον να υπάρχουν τα κανάλια της επικοινωνίας. Τώρα από εκεί πέρα, εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική. Η στόχευσή της είναι η πλήρης εξομάλυνση των λειτουργικών σχέσεων και βέβαια και η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας, υπό τον όρο ότι θα καλύψει και θα υιοθετήσει όλα τα προαπαιτούμενα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ σωστή πολιτική με πολύ καθαρά μηνύματα. Δηλαδή, γενικεύω λίγο εδώ, πιστεύω ότι μια καλή πολιτική προϋποθέτει τον έχει σαφή και καθαρά μηνύματα. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτήσετε εάν είμαι ικανοποιημένος ή θεωρώ ενθαρρυντική τη συμπεριφορά της Τουρκίας, ειδικά το τελευταίο χρόνο, θα πω όχι. Πρέπει να κάνει πολλά πράγματα περισσότερα από ό,τι έχει κάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει και από αυτό κρίνεται. Εμείς έχουμε μια καθαρή πολιτική, την έχουμε πει σε όλους, την έχουμε πει στους εταίρους μας, την ξέρουν και οι γείτονές μας. Ο κύριος Σωτήρης Σταθόπουλος από το ραδιόφωνο του Αντένα. Κύριε Πρόεδρε, αλλαγές στον κρατικό μηχανισμό, στις δημόσιες υπηρεσίες, στους πρόεδρους των ΔΕΚΟ θα κάνετε? Γιατί πολλές φορές και βουλευτές του κομματός σας έχουν βγει, έχουν κάνει δηλώσεις και έχουν κάνει κριτική για αυτό το θέμα. Ακούστε, εκείνο που πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο έντονα, το κάνουμε ήδη όπως ξέρετε, είναι να δοκιμάσουμε πολιτικές που
όσο γίνεται βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και μειώνουν την έκταση του δημοσίου. Δηλαδή οι πολιτικοί του να μειωθούν, όπως ανακοινώσαμε πριν από 5-6 μήνες, κατάργηση συγχώνευσης 250 φορέων ή νομικών προσώπων του δημοσίου, είναι σωστή κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι να δούμε τρόπους που θα αυξήσουν, όπως είπα, την αποτελεσματικότητα, και έρχομαι στο θέμα των προσώπων. Ακούστε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν βλέπεις ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του και το πιστεύεις, πρέπει να αλλάξει. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται με επικοινωνιακούς ή δημοσκοπικούς όρους. Να σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Βεβαίως, εφόσον όπως πιστεύω κερδίσουμε τις εκλογές, η επόμενη κυβέρνηση θα έχει και πολύ διαφορετική σύνθεση ανθρώπων, προφανώς. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν έχεις κάνει πριν από 7 μήνες ανασχηματισμό και 3 μήνες μετά ή 4, αρχίζει λίγο δημοσιογραφικά, λίγο από τους ενδιαφερόμενους, λίγο δεν ξέρω τι, όλοι να λένε ανασχηματισμός, πριν καλά-καλά κάτσουν οι άνθρωποι στις καρέκλες τους, με συγχωρείτε που μιλάω έτσι λαϊκά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, είναι υπερβολή. Εγώ πολιτική με τέτοιου είδους εφέ και εντυπώσεις δεν κάνω. Ο κύριος Σταματόπουλος από την εφημερίδα Το Κέρδος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, προηγουμένως έγινε αντιληπτό από αυτό που είπατε ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη στάση της Νέας Δημοκρατίας στην επικείμενη προεδρική εκλογή. Δεδομένου ότι ο κύριος Παπούλιας δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για το αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος, καταλαβαίνουμε ή κάνουμε λάθος ότι είναι πιθανό να έχουμε νέες εκλογές το Μάρτιο? Και μια δεύτερη ερώτηση, αν με επιτρέπετε, γιατί προηγουμένως μας είπατε ότι θα πάτε και σε προσωπική τηλεοπτική αναμέτρηση, μονομαχία με τον κύριο Παπανδρέου. Τι έχει αλλάξει εφόσον το ζητούσε το ΠΑΣΟΚ και στην προηγούμενη αναμέτρηση σήμερα? Προηγούμενη αναμέτρηση ήταν ευρωεκλογές και δεν είχε κανένα νόημα το περιεχόμενο αυτών των εκλογών να πάρει αυτή τη διάσταση συγκεκριμένη. Ήταν προσβλητικό για τα άλλα κόμματα, αν θέλετε. Τώρα βεβαίως θα γίνει debate με όλα τα κόμματα, αλλά βεβαίως πιστεύω ότι πρέπει οι πολίτες, από την ώρα που θα διαλέξουν και πρωθυπουργό, να δουν και τις απόψεις του καθενός σε μια, ας το πούμε, διαπροσωπική συνέντευξη. Τώρα, δεν καταλάβατε καλά τι είπα. Εγώ είπα θα ψηφίσουμε ό,τι και να γίνει τον Παπούλια. Εκείνο που είπα είναι, εάν προταθεί άλλο πρόσωπο, αυτό θα θέλει εκτίμηση και ανάλυση. Εγώ όταν πρότεινα τον Κάρολο Παπούλια πριν από μερικά χρόνια, το ΠΑΣΟΚ δέχθηκε γιατί πίστευε ότι είναι μια σωστή επιλογή. Και πιστεύει και σήμερα ότι είναι σωστή επιλογή. Άλλο που κάνει μια μικροκομματική, υιοθετεί μια μικροκομματική συμπεριφορά και σου λέει, μου κάνει ο Παπούλιας, αλλά θα εκμεταλλευτώ την αυξημένη πλειοψηφία που απαιτούνται για να εκβιάσω εκλογές. Λοιπόν, θα μπορούσε όμως τότε να πει, όχι, διαφωνώ με τον κύριο Παπούλια, με την υποψηφιότητα αυτή, και ψηφίζω κάτι, προτείνω κάποιο άλλο πρόσωπο. Εκείνο λοιπόν που λέω και δεσμεύομαι είναι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει για πρόεδρο τον Κάρολο Παπούλια. Ο κύριος Βαγγέλης Φανίδης από το κανάλι 1 του Πειραιά. Και από το Άττικα TV και την Πειραιή, κύριε εκπρόσωπε, ευχαριστώ. Εδώ, είμαι, πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, στις προηγούμενες εκλογές επιλέξατε ως δικές σας εκλογικές περιφέρειες τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Όσον αφορά τώρα την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, και πέρσι σας είχα επισημάνει συγκεκριμένα και πολύ σοβαρά προβλήματα για τα οποία εσείς ο ίδιος είχατε δεσμευθεί πως θα επιλύσετε. Στα 5 χρόνια όμως που κυβερνάτε τον τόπο, αυτά, όπως ίσως και αρκετά άλλα, παραμένουν άλυτα, με κορυφαία ίσως εξ αυτών την νομοθετική ρύθμιση που είχε υποσχεθεί ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομίας, κύριος Αλογοσκούφης, για τα πραγματικά απίστευτα χρέη που κληρονόμησε το 2007 με την εκλογή της η σημερινή Δημοτική Αρχή του Πειραιά. Ακόμη το πάγιο αίτημα των κατοίκων του Κορδαλού για την απομάκρυνση των φυλακών και την παράδοση του χώρου στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί σε πάρκο αναψυχής. Με δεδομένο λοιπόν ότι την προηγούμενη φορά επιλέξατε τη δεύτερη Πειραιά για δική σας εκλογική περιφέρεια, σας ρωτώ αν θα είστε και πάλι υποψήφιος στον Πειραιά και αν δεσμεύεστε ότι τουλάχιστον δύο αυτά τα πολύ δύο σημαντικά προβλήματα από τα δεκάδες άλλα θα επιληθούν με τη νέα διακυβέρνησή σας. Κ.
Κοιτάξτε, για την μετακίνηση των φυλακών ήδη έχει εκπονηθεί αυτή η πολιτική και έχει αρχίσει σταδιακά η εφαρμογή της. Βεβαίως δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Το άλλο θέμα δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειές του. Επειδή μου αναφέρατε τον πρώην Υπουργό Οικονομίας, θα ζητήσω από τον παριστάμενο νυν Υπουργό Οικονομίας να το κοιτάξει και να σας δώσει μια πολύ καθαρή και ειλικρινή απάντηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες, αφού είπαμε ότι οι συνδυασμοί θα καταρτιστούν τις επόμενες μέρες, περιμένετε λίγο. Ο κύριος Ευτύχης Παλίκαρης από την εφημερίδα Ημερησία. Να μπούμε λίγο στο τρίπτυχο που επικαλεστήκατε για να κάνετε τις εκλογές. Ένα από τα σημεία τα βασικά είναι ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής. Εδώ όμως έχουμε ορισμένα πεπραγμένα κυβερνητικά που προκαλούν ερωτήματα. Για παράδειγμα, είχατε αποπειραθεί διεύρυνση της φορολογικής βάσης με κατάργηση του αφορολόγητου για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Έγιναν οι αντιδράσεις, έγινε αλλαγή φρουράς στο Υπουργείο Οικονομίας, έγινε και αλλαγή της θέσης. Ήρθατε και καταργήσατε αυτή τη ρύθμιση. Ρωτάω λοιπόν τι θα κάνετε τελικά για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, γιατί η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι από τα ζητούμενα. Και δεύτερον, αν είναι αυτό μια εγγύηση ότι είστε ο καταλληλότερος να προωθήσετε τον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ. Ακούστε, επειδή αναφερθήκατε σε μια συγκεκριμένη ρύθμιση, πιστεύω ότι είχε τη σωστή στόχευση, αλλά οδηγούσε τελικά σε πολλές και μεγάλες αδικίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μάλιστα στη μέση κρίσης. Θα είδατε από την ανάλυση των μέτρων που παρουσίασα χτες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ότι δεν υπάρχουν φορολογικές επιβαρύνσεις. Δεν πιστεύω δηλαδή, δεν πιστεύουμε στην επιβολή νέων φόρων. Εκείνο που πιστεύουμε, και γι' αυτό μιλάμε ακριβώς για πόλεμο φοροδιαφυγής, είναι ότι το φαινόμενο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί φίλοι, αν θέλουμε να δούμε κατάματα την αλήθεια. Και αυτό πρέπει να πολεμηθεί. Πώς πολεμιέται? Με καλύτερες διασταυρώσεις. Με περισσότερους ελέγχους. Με αυτό που σας ανακοίνωσα χθες, τον συντονισμό, τον συνδυασμό των ελέγχων και για φορολογικά και ασφαλιστικές εισφορές. Με μεγαλύτερη αυστηρότητα στις ποινές και βέβαια, όπως πολύ καλά ακούσατε και ξεκαθάρισα χθες, και με τεκμήρια διαβίωσης. Δεν μπορεί δηλαδή, τι θέλω να πω, το λέω με ένα χοντροκομμένο παράδειγμα, δεν μπορεί να έχετε δύο σπίτια και μάλιστα πολλών τετραγωνικών, να έχετε σκάφος αναψυχής, να έχετε αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και να δηλώνετε 10 ή 12 χιλιάδες ευρώ εισόδημα, λέω παράδειγμα. Λοιπόν, είμαστε διατεθειμένοι να την κάνουμε. Βεβαίως θα ενοχληθούν πολύ. Το ξέρουμε αυτό. Όταν λοιπόν πάω στους Έλληνες πολίτες και λέω θέλω την εμπιστοσύνη σου και την ψήφο σου, θέλω επίσης να ξέρεις ότι αυτές είναι οι πολιτικές που πρέπει να γίνουν. Και οι πολιτικές που πρέπει να γίνουν ασχέτως του τι λέει ο κάθε σχολιαστής, τι λέει το κάθε κόμμα ή τι λέει ο κάθε υποψήφιος, αγαπητοί φίλοι και κυρίες και κύριοι, είναι δύσκολες πολιτικές. Όποιος το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει την πραγματικότητα. Εμείς λέμε αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε τη σωστή πολιτική. Σε κάποιες περιπτώσεις έπρεπε να ήμασταν πιο εμπροστοβαρείς, αν θέλετε, ναι. Παρουσιάζουμε με απόλυτη ειλικρίνεια το τι πρέπει να γίνει και λέμε επίσης και δεσμεύομαι ότι έχουμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε. Ο κύριος Ανδρέας Κάτσανος από την εφημερίδα Ελεύθερος. Κύριε Πρόεδρε, δεξιά. Σας προσάπτουν τα τελευταία χρόνια ότι συνήθως κυβερνάτε με το λιγομελές σχήμα της κυβερνητικής επιτροπής. Σπάνια κάνετε υπουργικά συμβούλια. Είστε διατεθειμένος, αφού θα αλλάξετε και πρόσωπο, όπως είπατε, στη νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές, ενδεχομένως και πρόσωπα να τοποθετήσετε εκτός, να μην είναι κοινοβουλευτικά, να πάτε και σε ένα ευέλικτο υπουργικό σχήμα? Για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας το έχω πει ήδη, ναι. Ίσως είναι ανάγκη να συμμετέχουν περισσότερο από ότι είναι η παράδοση στη χώρα και πρόσωπα το οποίο είναι εκτός του, ας το πούμε, κοινοβουλευτικού χώρου. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, ναι, πολλά πράγματα είναι υπό σκέψη. Όχι τόσο το αριθμός, αλλά ο καλύτερος καταμερισμός τομέων για να αποφεύγεται όσο είναι δυνατόν η εμπλοκή με τις συναρμοδιότητες. Ο κύριος Γιάννης Στασιόπουλος από το Μέτρο Ράμα.
εφημερίδα Μέτρο. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπο. Θέλω να σας ρωτήσω για το οικονομικό πακέτο, κύριε Πρόεδρε. Έχω την αίσθηση, διαβάζοντάς το, ότι τα μέτρα αφορούν κυρίως μια συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Ειδικότερα, θα έλεγα, τους μισθωτούς. Θα πληρώσουν αυτό το κόστος, από ό,τι φαίνεται. Για τις επιχειρήσεις υπάρχει κόστος για την κρίση και ποιο είναι αυτό. Ένα. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, με βάση αυτά που είπατε για τις προώρες εκλογές για την οικονομία, εάν η συνταγή σας δεν εφαρμοστεί η οικονομική πολιτική, κερδίσει το Πασόκ τις εκλογές και πάμε σε μια άλλη συνταγή, ποια θα είναι τα αποτελέσματα, εκτιμάτε, για τη χώρα? Θα έχουμε κατάρρευση? Να ξεκινήσω με το πρώτο. Πιστεύω ότι δεν το αναγνώσατε καλά. Θα σας ζητούσα, θα σας παρακαλούσα δηλαδή, να το δείτε πιο προσεκτικά. Πρώτα απ' όλα, μια κυβέρνηση η οποία μόλις πρόσφατα επέβαλε έκτακτη εισφορά, που ενόχλησε βέβαια πάρα πολλούς, είναι σαφές ότι επιχειρεί και στο μέτρο του δυνατού το πετυχαίνει να έχει και το κριτήριο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεύτερον, ξέρετε καλά ότι η εισοδηματική πολιτική πρέπει πράγματι να είναι σφιχτή και το είπα πολύ καθαρά, αλλά βεβαίως πάλι θα υπάρχει μέρημνα για τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, όπως έγινε και εφέτος. Τρίτον, όταν κηρύσεις πόλεμο με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα στη φοροδιαφυγή, κακά τα ψέματα, μπορεί να μην είναι βέβαια ελάχιστοι αυτοί οι φοροδιαφεύγουν, αλλά πάντως δεν είναι οι εισοδηματικά ασθενέστεροι του πληθυσμού. Το δεύτερο που ρωτήσατε, ακούστε, εγώ έχω ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και πολιτική που πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Νομίζω το παρουσίασα και το είπα όσο γίνεται με μεγαλύτερη έμφαση. Πιστεύω ότι η χώρα μας βιώνει ηπιότερα την κρίση στην πραγματική οικονομία από ό,τι περισσότερες άλλες. Έχουμε να παλέψουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα, αυτή την, αν θέλετε, παγιωμένη, διαρθρωμένη δημοσιονομική ανισορροπία που κυρίως οφείλεται στο μεγάλο και υπέργο κρέος, αλλά επιτρέψτε μου να πω, κάποια στιγμή θα έπρεπε αυτό να το παλέψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έκανε η κρίση? Έκανε την ανάγκη πιο επίγουσα. Την έσπρωξε και μας την έφερε μπροστά μας. Αντί να μπορείς να το επιχειρήσει σε μια, λέω σχηματικά τώρα έτσι, σε μια δεκαετία ή δωδεκαετία με σταδιακή μείωση, επιβάλλει, αν θες να έχεις δημοσιονομική ισορροπία και να είσαι έτοιμος για την οικονομική ανάκαμψη της επόμενης μέρας, δηλαδή μετά την κρίση, να κάνεις αυτές τις πολιτικές τώρα. Εάν δεν εφαρμοστούν αυτές τις πολιτικές, νομίζω θα είναι μια πολύ λάθος απόφαση του ελληνικού λαού, η οποία θα οδηγήσει τελικά σε πολύ σκληρότερες πολιτικές μετά. Όσο δηλαδή αφήνεις να παρατείνεται το πρόβλημα και να μεγενθύνεται, μοιραία, δεν χρειάζεται καμιά σοφία εδώ, όταν θα έρθει η ώρα της αλήθειας, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Ο κύριος Απόστολος Χονδρόπουλος από τον ραδιοφωνικό σταθμό 984. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι το Ταμείο Κατά της Φτώχειας έχει ανταποκριθεί στην πράξη αποτελεσματικά και με συνέπεια μέχρι τώρα στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, και δεδομένου του γεγονότος ότι η οικονομική κρίση